Η ολοκληρωμένη ανάδειξη του ιστορικού τόπου του Σουλίου ως μια διαδικασία που μπορεί να είναι οφειλόμενη ουδέποτε όμως μέχρι σήμερα υλοποιήθηκε, αποτελεί την κεντρική στόχευση της παρέμβασης που σχεδιάζει το Υπουργείο Πολιτισμού με την περιφέρεια Ηπείρου. Με την επίσκεψή της στη Θεσπρωτεία το πρωί του Σαββάτου, κυρίως όμως με την προετοιμασία που έχει γίνει σε υπηρεσιακό επίπεδο, όπως επιβεβαιώθηκε και στη συνάντηση της Δευτέρας. Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη επιβεβαίωσε με τις δηλώσεις της την πολιτική απόφαση του Υπουργείου για τη μεγάλη παρέμβαση στο Σούλι. Η αφορμή μπορεί να είναι η επέτειος των 200 ετών από την έναρξη της Επανάστασης, ωστόσο ανεξάρτητα από αυτήν, το ζητούμενο σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη και πρώην Δήμαρχο Σουλίου Σταυρούλα Μπραήμι Μπότσι είναι να αναδειχθεί ο ιστορικός τόπος και μέσα από την ανάδειξη να δημιουργηθούν αναπτυξιακές προοπτικές. Ο Δήμος Σουλίου τα προηγούμενα χρόνια επιχείρησε να τρέξει διαδικασίες για τη σύνταξη και ολοκλήρωση μελετών επιμέρους παρεμβάσεων, ενώ καθοριστική σημασία ήταν η παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Παυλόπουλου, μετά την επίσκεψή του στο Σούλι το καλοκαίρι του 2017. Αυτή τη φορά με την επίσκεψη της Υπουργού Πολιτισμού, με την έμπρακτη στήριξη του Περιφερειάρχη, φαίνεται ότι μπαίνουμε σε πολύ καλό δρόμο. Εάν η επέτειος των 200 χρόνων από την Επανάσταση είναι η αφορμή, καλοδεχούμενη, γιατί επιτέλους θα γίνουν πέραν των σημειακών παρεμβάσεων που έχουν γίνει, θα γίνει μια ολοκληρωμένη ανάδειξη του ιστορικού χώρου, έτσι ώστε να είναι επισκέψιμος, να αποδίδονται τα δέοντα στους προγόνους, αλλά και να δίνει μια αναπτυξιακή δυνατότητα στον τόπο, γιατί δεν μένουμε μόνο στο παρελθόν, το οποίο το τιμάμε, αλλά θα δίνει και μια αναπτυξιακή δυνατότητα, δηλαδή θα μπορέσει να αναπτυχθεί και να αναδειχθεί ο τόπος και ταυτόχρονα να μπορέσουμε να έχει την επισκεψιμότητα και άρα να υπάρχουν και αυτό που θέλουμε, έτσι ώστε να μπορέσουν κάποια άτομα να παραμείνουν εκεί πέραν των κτηνοτρόφων που υπάρχουν. Ο δρόμος γνωρίζετε ότι ολοκληρώνεται σχεδόν, γίνεται ένας πολύ καλός δρόμος πρόσβασης. Έχει δημοπρατηθεί και η οικία Μπούση και έπονται τα πηγάδια, στα οποία υπήρχαν κάποια τεχνικά ζητήματα που φαίνονται ότι βρέθηκε λύση μεταξύ μηχανικών και αρχαιολόγων, έτσι ώστε να μπορέσουν να αναστηλωθούν τα πηγάδια και να συντηρηθούν. Τα πηγάδια τα οποία αποτελούν κομμάτι της ζωής του Σουλίου και των σουλιωτικών φαρών. Και επίσης ο Δήμος Σουλίου ενέταξε στο πρόγραμμα Leader η προηγούμενη δημοτική αρχή, της οποίας είχα την τιμή να είμαι δήμαρχος, αλλά και επειδή αποτελεί φυσική συνέχεια και η επόμενη, έχουν ενταχθεί και οι μήλοι του Σουλίου. Το σκεπτικό είναι να μπορέσει να συνδεθούν τα ιστορικά μνημεία με τα μονοπάτια των σουλιωτών, έτσι ώστε να μπορεί κάποιος να τα επισκέφτεται πιο εύκολα. Δηλαδή, υπάρχει ήδη μία προμελέτη για το κάστρο της Σκιάφας, η οποία έχει περάσει και από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο εδώ και αρκετά χρόνια. Σε αυτό ουσιαστικά, από ό,τι συζητούσαν οι αρχαιολόγοι, προβλέπονται στερεώσεις. Δεν θα γίνουν δηλαδή πλέον ενέργειες, θα γίνουν στερεώσεις. Το ίδιο ήδη η Περιφέρεια, με πρωτοβουλίο του Περιφερειάρχη, έστειλε σε ένα ειδικό γραφείο να δει τις αποτυπώσεις που είχαν για τα σπίτια των σουλιωτών, για κάποια από τα σπίτια τα ιστορικά, έτσι και εκεί να γίνουν στερεωτικές ενέργειες. Ο Δήμος αυτή τη στιγμή και ένα πρόγραμμα που είχε κάνει επίσης ο Δήμος για την ανάδειξη του Αχέροντα έχει κάποιες μελέτες για τα μονοπάτια, ώστε να συνδεθούν όλοι αυτοί οι χώροι μεταξύ τους. Υπάρχει επίσης μια προμελέτη για τη γέφυρα του Ντάλα, είναι η πρόσβαση τώρα που γίνεται από τον Αχέροντα προς τα πάνω και ουσιαστικά εκεί θα επικεντρωθούμε, με βάση βέβαια και αυτά που θα πούν οι υπηρεσίες, γιατί με πρωτοβουλία της Υπουργού και δέχτηκε και ο Περιφερειάρχης, θα μαζευτούν όλοι οι εμπλεκόμενοι από αυτοδιοίκηση, η Περιφέρεια, ο Δήμος και οι υπηρεσιακοί παράγοντες, καθώς και παράγοντες του Υπουργείου, έτσι ώστε να μπουν όλα αυτά σε μία σειρά για να μπορέσουμε να γίνουν οι παρεμβάσεις.